Ωραία. Είναι ωραίο. Θα έχει και εξέδρες, θα έχει έτσι. Για ζουμπακί. Μπορούμε να φτιάξουμε. Όχι! Έχει λάβα κάτω! Έπεσα στο, όχι, έπεσα στο α, νερό. Από κάτω. Έπεσα στο νερό. Έριξα από κάτω ένα ζόμπι. Τι φάνταμε στο μικρόφωνο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Zero Land. Zero Land. Τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε περάσει. Έχουν περάσει μερικά live streams και μερικές μέρες από τότε που κάναμε το προηγούμενο βίντεο στο οποίο μετακομίσαμε. Ήδη έχουμε κάνει κάποια πράγματα σε live streams και off camera βασικά, όχι μόνο σε live streams. Να αρχίσουμε τα ρυθμούμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, τι κάνετε, πώς είστε. Έχουμε χτίσει εκεί ένα σπιτάκι, έχουμε χτίσει εκεί ένα άλλο σπιτάκι. Θα σας πω τα σχέδια και τις προοπτικές. Εκεί έχω ξεκινήσει μια φάρμα, μεγάλωσα λίγο τον καταράκτη, αλλά το σημαντικότερο και η περισσότερη δουλειά που έγινε, μπορώ να πω. Ήμουνα μια μέρα. Σας είχα πει τι θέλω να φάω εκείνο το δάσος, έτσι. Νομίζω σας το είχα πει και στο live stream και στο βίντεο το προηγούμενο. Ήμουνα μια μέρα σε call λοιπόν το χάκι, μιλούσαμε κάνα τρίωρο και εγώ έκοβα δέντρα. Είχα σκοπό να το φάω σιγά σιγά. Δεν ήθελα να το κάνω σε live stream γιατί είναι πολύ βαρετή διαδικασία. Α, αράχνη. Όχι! Όχι! Γιατί έκανε δυσπον. Αχά, οκ, okay, δεν έκανε δυσπον. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πήρα χαμπάρι. Δώσ' μου string. Δώσ' μου string. Έχω 11 string. Θέλω ένα 12ο να κάνω γουλ. Για να κάνω ένα κρεβάτι. Anyway, βρισκόμαστε λοιπόν στο πρώην δάσος. Έχουνε μείνει. Έχει μείνει όλο εκείνο. Εκεί πάνω και εκείνα θα φύγουν, όλα αυτά έχουν μείνει, αλλά δείτε πόσο έφαγα. Και επίσης ξεκίνησα να τρώω και αυτό το βουνό θα φύγει για να χαμηλώσει εκεί του ποταμού να γίνει στο ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο. Να γίνει χαμηλή από εδώ και εκεί ας έχει βουνά, δεν μας πειράζει. Και θα κάνουμε μια γέφυρα εκεί και εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά έχω διάφορες ιδέες, έχω διάφορα σχέδια για αυτήν εδώ την περιοχή. Τα είπαμε λίγο πολύ στο προηγούμενο. Αυτή είναι η κοιλάδα. Okay, και το Floating Island. Στο Floating Island μπορώ να πω ότι θα δέσουμε ένα αερόπλοιο. Το οποίο θα είναι κάπου εκεί. Και θα είναι δεμένο εκεί πέρα. Και θα έχει κάτι σαν ναό. Δεν ξέρω. Και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Και ένα περίεργο τρόπο έτσι να ανεβαίνει. Εδώ θα γίνει village. Και εδώ σε αυτή την περιοχή που κατεβάσαμε όλο το δάσος. Θα γίνει ένα industrial village, έτσι βιομηχανικό τελείως, γιατί μην ξεχνάμε το theme για αυτήν την περιοχή, λογικά θα είναι steampunk. Ή θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε steampunk και δεν έχω ξανακάνει, η αλήθεια είναι. Τώρα ξεκινώ και εγώ σιγά σιγά, βλέπω διάφορα βίντεο, βλέπω διάφορες εικόνες, παίρνω ιδέες, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Α, να σας δείξω μόνο. Μουγελά, έβαλα αυτό, boom. Και μην φανταστείτε ότι έχει κάτι, έχει απλά ένα redstone εκεί. Ίσα ίσα για να κρύβει το. Wow, έφαγα πόρτα. Ίσα ίσα για να κρύβει το redstone. Να σας δείξω πόσο ξύλο μάζεψα. Boom. Και ήταν παραπάνω, έχω ξοδέψει κιόλας ήδη. Έχω ξοδέψει κάνοντας σκάλες, κάνοντας μπαούλα, κάνοντας. Α, έσκαψα και λίγο από εδώ. Επέκτηνα λίγο το storage από την άλλη μεριά. Γιατί αυτό το σάκι δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Λοιπόν, στόχος για σήμερα. Θέλω να βρω άλλο ένα string. Να κάνουμε ένα κρεβάτι. Πάμε να σας δείξω λίγο τη φάρμα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Και μετά θα κάνουμε ένα aqua dog, έναν αγωγό εκεί πάνω. Ο οποίος θα φτάνει μέχρι τη μέση. Βλέπετε το 4 pillars. Δεν τρελάθηκα με αυτήν. Δεν θα σας πω σε λίγο τι. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Μεγάλωσα λίγο τον καταράκτη. Τον έκανα λίγο πιο πασί. Παχύ, παχύ. Εδώ λοιπόν έγινε φάρμα και έγινε φάρμα πρώτα απ' όλα για λόγους ομορφιάς. Να πάμε πέρα να το δούμε από ψηλά πάλι. Ουί. Έγινε, έβαλα εδώ όλα αυτά τα γέμισα με ridge. Δεν θα μείνουν παντού γιατί παρά είναι, θα το μορφύνουμε. Απλώς τώρα χρειάζομαι ούτως ή άλλως ridge για να κάνω βιβλιοθήκες, να κάνουμε enchanting room ή building, θα δούμε. Εντάξει, πάνω που ξεκινούσα να γράφω, ξεκίνησα να βρέχει πριν. Ότι σταμάτησα και περίμενα.
Και τώρα, μάλλον κρύωσε εγώ από την βροχή, δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί αν το θυμάστε, πώς ήταν καθόλου, αν το θυμάστε καθόλου, πριν ελληνικά, ξέρεις, μπορείς. Λοιπόν, ήταν gravel όλο αυτό και πίσω εκεί μόνο είχε πρασινάδα. Μου ήρθε μια ιδέα να κάνω από εκεί πάνω, με ένα μπλοκ, αυτό είναι όλο με ένα μπλοκ, θα το δείτε τώρα, κάτσε να κατεβούμε. Να κάνω έτσι διάφορα ριάκια και να χτίσω ενδιάμεσα, να βάλω ενδιάμεσα dirt και να φυτέψουμε τη φάρμα μας εκεί. Μόνο το wheat, η κανονική φάρμα θα γίνει αλλού, λογικά σε κάποιο building, ίσως να προσπαθήσω να την κάνω και αυτοματοποιημένη αυτή τη φορά. Δηλαδή με το πάτημα ενός κουμπιού, να βγαίνει νερό, τα κλασικά, τα έχετε δει ενδεχομένως μέχρι τώρα. Μπορεί να το κάνουμε και σε βίντεο, θα δούμε. Προσπάθησα λοιπόν για λόγους ομορφιάς βασικά κυρίως. Έλα, πόσο γρήγορα κατεβαίνεις, πόσο αργά ανεβαίνεις. Να το κάνουμε για λόγους ομορφιάς να βγει έτσι λίγο αυτό το κυτρινάκι, δηλαδή να είναι μονίμως έτσι. Από χαμηλά δεν λέει και πολλά, αλλά θα σας πω τι έγινε. Α, και εδώ τα ριάκια από εκεί πάνω καταλήγουν εδώ, και αυτό όλο το σκαψά, είναι σαν να έχει σκιστεί το έδαφος. Και ενώνεται υπόγεια με τον καταράκτη αυτόν εδώ. Που ήταν και αρχική ιδέα. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα σας πω και τι άλλο. Εδώ θα γεμίσει με το νερό που θα έρθει από εκεί πάνω. Αυτά τα τέσσερα εδώ που βλέπετε ήταν να γίνουν βάση για το επόμενο build, αλλά δεν μου αρέσουν έτσι πως είναι. Και εκτός αυτού είναι και λίγο προς τη φάρμα και δεν θέλω. Δηλαδή θα μπει μάλλον μια μεγάλη κολόνα εδώ. Boom, και πάνω της θα χτιστεί. Τα steampunk είναι σαν ανάποδη πυραμίδα το build. Δηλαδή ξεκινάει στενό κάτω και ανοίγει προς τα πάνω. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Γι' αυτό και θα κάνουμε το ακαντόξο να το κρύψουμε και θα κάνουμε κι άλλο ένα build το οποίο. Παίζει να είναι το σπίτι μου στην περιοχή. Πώς ανεβαίνουμε εδώ. Δεν πειράζει. Πάμε να σας δείξω εδώ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι και να το γεμίσουμε αυτό. Έχω κάνει κάποια από τα τέτοια, τα έχω φυτέψει κάποια από τα, πώς λέγεται, farmland. Αλλά κάποια δεν γίνονται hydrate, γιατί γίνονται λίγο περίεργα. Γίνονται τα νερά. Θα κρύψουμε με κάνα κουβαμπάκια από κάτω να παίρνουν και αυτά. Να, αυτό είναι όλο. Α, και από πίσω έκανα και άλλο καταράκτη. Αυτό ξέχασα να σου το πω. Έκανα και από εδώ καταράκτη. Μου την έδωσε. Το είχα κάνει όλο, το είχα τελειώσει και έρχομαι εδώ πάνω και λέω και σκάω αυτό το μπλοκ. Και έγινε ωραίος καταράκτης. Αν πάμε από εκεί πάνω, που θα πάμε σιγά σιγά, θα δείτε. Εδώ θα κάνουμε ένα τεράστιο build να κρέμεται. Τώρα γιατί θέλω να φτερνιστώ τα νεύρα μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγα. Χουίτα και να δούμε πού χρειάζεται hydration. Εδώ έχω μια αίσθηση. Δεν έχω μαζί μου το. Οκ. Θα πάμε να το πάρουμε σε λίγο. Δεν πήρα μαζί μου το hoe. Έχω αφήσει πάρα πολύ gravel γιατί αυτό ήταν το αρχικό τέτοιο. Το αρχικό υλικό που βρήκαμε εδώ πέρα. Α, και συνεχίζει και από εδώ το οποίο έχει γίνει και μια. Μια μικρή, όχι λίμνη, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει εκεί. Farmland. Με ενδιαφέρει πρώτα να τελειώσουμε αυτή τη μεριά για να δούμε οπτικά πώς φαίνεται. Το gravel που έχω αφήσει επίσης εξυπηρετεί στο ότι μπορούμε να περπατάμε και ανάμεσα χωρίς να κάνουμε crippled pharma. Νομίζω λίγο βασικό. Να μπορείς να περπατάς χωρίς να καταστρέφεις από τη φάρμα. Γιατί είναι λίγο ορθόδοξη φάρμα. Θα βάλω και εδώ πάνω και μου είναι ένα. Οκ. Πάμε να μαζέψουμε λίγο από εκεί. Θα βάλω και εδώ. Εδώ πάει στην ευθεία. Νομίζω το είδατε. Εδώ δεν κάνουν hydration. Ωραία. Θα κάνουμε το εξής. Θα κάνω ένα μικρό break. Θα πάω να πάρω κουβά νερό και hoe. Να κάνω hydration όλα τα άλλα σημεία που δεν έχω μείνει. Να μαζέψω και όλο αυτό το wheat. Το άφησα λίγο έτσι. Έμεινα λίγο AFK εχθές. Να αδειάσω λίγο και τη συναχωμένη μύτη μου. Εσείως. Από εδώ δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά από εδώ πολύ σπάνια θα το βλέπουμε. Εδώ θα γίνει ένα μονοπάτι με γεφυρούλες και τέτοια πάνω στο βουνό, αλλά το κυρίως build θα είναι περίπου 5 blocks πιο πάνω, δηλαδή ξεκινάει από εδώ και πάνω. Και θα είναι σχετικά τεράστιο για να το βλέπουμε από εκεί. Εδώ θα κάνουμε το κανονικό village, το medieval, να τολμήσω να πω. Και για εδώ θα φύγει αυτό το μονοπάτι, θα μπαίνουμε σε εκείνο το σπίτι από αλλού. Έχω μια άλλη ιδέα. Το steampunk έχει πάρα πολλές ρόδες, μήλους, νερόμήλους και ανεμό. Πώς να το πω. Πώς είναι το ανεμόμηλο τα φτερά. Νομίζω φτερά είναι μια καλή λέξη. Έχει πάρα πολλά τέτοια, οπότε αυτά θα κάνουμε εδώ πέρα. Και θα το δείτε και στο αερόπλοιο που θα είναι εκεί. Επίσης, ζήτησε από τον Base να μεγαλώσουμε λίγο το view distance στον server για να μπορούμε από εδώ να βλέπουμε το floating island. Να το δημιουργήθηκε. Γιατί πρέπει να φτάσουμε μέχρι εδώ για να το βλέπουμε.
Και αντίστοιχα από το Floating Island δεν θα βλέπουμε όλα αυτά εδώ. Πίσω για το βουνό οι ιδέες πολλές. Νομίζω η καλύτερη ήταν... Ξεχνάω μια ζωή, τα ονόματα. Ζητώ συγγνώμη από εσένα που το πρότεινες. Ήταν στο live, νομίζω στο πρώτο live που, αυτά που κάναμε στον Ζηρολάντ με την καινούργια περιοχή. Αυτό εδώ να γίνει σαν ναός. Δηλαδή να μπουν τεράστια με cobblestone ή με stone bricks pillars για να το στηρίζουν και να είναι σαν καθεδρικός ναός, έτσι ξέρω εγώ να φαίνεται. Και φυσικά μέσα θα είναι όλο σκαμμένο, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάω να τελειώσω με αυτό και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Be right back. Πήγαινα προς το spawn γιατί θέλω κάποια πράγματα. And this happened. Όχι σε μένα, δεν ξέρω. Δεν έτυχε σε μένα. Κάποιος... κλασικά σπονάρει γκάστς εδώ πέρα. Οπότε κάποιος το επιτέθηκε ένα γκάστ και διαλύθηκε και... μύθηκε αυτό το πόρταλ τώρα. Which raises a question. Θα με πάει στο σπον ή θα με πάει κάπου αλλού? Λογικά στο σπον θα με βγάλει. Ναι, okay, we're good. We are good. Και πάμε να γράψω λίγο να δούμε και λίγο το spawn. Έχουμε να το δούμε μερικές ημέρες. Δεν ξέρω αν το είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Εγώ έχω να το δω μερικές ημέρες έτσι και έτσι. Ω, στο ιαλοπολείο πήγαινα. Έχω την αίσθηση ότι κάπου εδώ κάτω έχω αφήσει σπόρους. Έχω αφήσει wheat. Έχω αφήσει saplings. No. Το γλώσσο δεν θα έλεγα όχι. Αλλά... αυτό σας το έχω δείξει, πρέπει να σας το έχω δείξει έτσι τώρα το muffin. Υπήρχε κι άλλα, αλλά τα οικειοποιηθήκαμε. Yep. Φέρτα όλα. Κάτσε πάρω το γκλώστον που ήταν εδώ. Έχω καθόλου γκλώστον εδώ πέρα. Άλλο. Νοπ. Όχι. Τι άλλο έχω... Ναι. Ναι, yes, please, yes. Χρησιμοποιήσαμε κάποιο στην Cyberbank τις προάλλες. Αλλά δεν πειράζει, λοιπόν, θα πάρω όλα αυτά. Όχι, τα ξαναγυρίσω στα υπόλοιπα, νομίζω δεν έχει τίποτα χρήσιμο. Οπότε πάμε λίγο πάλι πίσω και... ελπίζω να προλάβουμε σε αυτό το επεισόδιο να ξεκινήσουμε και το χτίσιμο, γιατί το έχει περάσει ήδη λίγο η ώρα. Smells like a new building. Ωραία, καθαρίστηκε λίγο περιοχή εδώ πέρα. Λογικά κάποιος θα χτίσει. Σε ένα live επίσης αποφασίσαμε να τα κάνουμε κάπου τέρμα και πίσω ένα PvP αρίνα. Θα το δείτε σχετικά σύντομα. Είτε σε live είτε σε επεισόδιο, θα δούμε. Είναι μεγάλο project, είναι πολύ μεγάλο project. Οπότε θα συμμετέχουμε αρκετοί. Ναι, ωραία, είμαστε πίσω. Τέλειο. Αυτό μάλλον θα το αναλάβει ο Muffin που έχει αναλάβει να κάνει τώρα προσωρινά το hub έτσι κι αλλιώς. Και κρατάω ένα άδειο bucket. Are we ready? Όχι. Μην με ρίξεις πάλι. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν έχω που να πέσω από εδώ. Μπορεί να σε ρίξουμε στο νερό. Άμα πεθάνεις, πού θα κάνεις spawn? Δεν έχω. Δεν έχω μαζέψει ακόμα string, δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα. Αν πεθάνεις, αυτό εγώ όμως. Okay, let's try this. Άντε, κρατώ την άνασα μου. Όχι, δεν με πήγες καλά. Ένα heart. Σοβαρά. Να δοκιμάζουμε εδώ με το χάκι τόσο ώρα να μας ρίξει. Όχι, mobs. Την άλλη, πάω να κράψω λίγο. Να κράψω. Από το Crybox. Μην ξαναβαρεθείς. Με τρία χάρτσιμα ακόμα. Όχι, βρε, μόνο που πας καλά. Λοιπόν, έγραφα και μπήκε ο χάκι. Ναι, τυχαία. Μόνος μου. Και ναι, δεν θα γράψω άλλο τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, το concept ήταν να συνεχίσω αυτά που έκανα. Αλλά τώρα έκανα μια μικρή ξενάγηση. Με σμπρόξεις με 4 χάρτσιμα. Όχι, εντάξει. 5. Ήθελα να κάνω μια μικρή ξενάγηση εδώ στο χάκι, την έκανα. Γεμίσαμε και τη φάρμα εκεί. Με πέτυχε σε αυτή τη φάση. Που γέμισε τη φάρμα του. Γέμιζα τη φάρμα μου. Μετρούσα τα blocks από πάνω που θα πάει το ποταμάκι, τέλος πάντων, το Aqueduct που θα καταλήγει, για να υπολογίσω να κάνω το μήλο. Άλλαξε και τα 4 pillars. Τέλος πάντων, αυτά δεν σας ενδιαφέρουν όμως, γιατί γράφει και ο Χάκι. Λοιπόν, κάνα μια μικρή ξενάγηση με το Χάκι, του έδειχνα που σκέφτομαι να κάνω τι. Θα τα δείτε και εσείς κατά διαστήματα στα επεισόδια. Αλλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε το Faithful, σωστά? Έχεις. Έχω. Εσύ έχεις το Native? Όχι, το άλλο. Έχεις το Chroma Hill CD? Ναι. Λοιπόν, εκεί που είχα το τέτοιο, δοκιμάζαμε. Μας ήρθε, δεν ξέρω πώς. Να αλλάξουμε texture pack και να βάλω το Chroma Hills. Λοιπόν, πάω ψηλά να φαίνονται όλα. Είναι λίγο life
changing απόφαση. Λοιπόν, ωραία, αυτό φίλε, είναι. Και έχει και ωραίο ουρανό. Αυτό είναι το faithful. Οκ. Okay. Πάμε να αλλάξουμε τώρα. Να βάλουμε το Chroma Hills. Τώρα θα αργήσει λίγο. Το Chroma Hills δεν ξέρω γιατί πάντα αργεί για κάποιο λόγο. Το Chroma Hills είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στο Atlantis, στο project Atlantis. Λοιπόν. Boom. Α. Boom. Επικούρα. Δεν ξέρω γιατί. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Το gravel είναι καφέ. Δεν είναι εκείνη η γκρίζα ή τέτοια. Γενικά όλο το βουνό δείχνει πιο βουνό. Βουνό. Η φάρμα δείχνει τέτοιο. Πιο φάρμα. Πιο φάρμα, ναι, ναι. Τα κοτόπουλα είναι πιο κοτόπουλα. Ναι, μην το ξεχνάω αυτό. Γενικά όλα τα blogs είναι λίγο lifetime changing απόφαση. Εγώ θέλω να γράψουν κάτι στα σχόλια. Αν είναι να κρατήσουμε το faithful ή να αλλάξουμε σε Chroma Hills, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Δεν ξέρω. Συνήθως να χρησιμοποιώ το faithful γιατί είναι σαν το κανονικό, αλλά πιο HD. HD easy, λίγο. Τι? Είναι λίγο πιο HD. HD easy. Αυτό είναι gravel, έτσι. Όχι, αυτό είναι dirt. Αυτό είναι. Αυτό είναι dirt. Το gravel είναι εκείνο. Όχι, είναι, μοιάζει πολύ, ε. Να, δες τα δίπλα. Καθόλου δεν μοιάζει. Δες τα δίπλα-δίπλα πώς είναι. Όχι, ναι. Και τα wheat είναι πιο ωραία. Τα wheat. Wheat. Ποιος το λέει wheat? Ο vintage beef. Α, ναι, ναι, wheat. Wheat. Είναι wheat. Και ο B-Dubs νομίζω το λέει wheat. Εγώ το λέει επίτηδες wheat. Ε, ναι. Δεν ξέρω. Είναι, θέλω να, τουλάχιστον σε μένα, please, γράψτε κάτω στα σχόλια να κάνουμε δημοψήφισμα. Αν θέλετε να κρατήσουμε το Chroma Hills ή να ξαναγυρίσουμε στο Faithful. Το Faithful τέλος πάντων έλεγα ότι το χρησιμοποίησα γιατί ήταν σαν το κανονικό αλλά λίγο πιο καθαρό, λίγο πιο HD. Ναι, όλα είναι πιο ωραία και το ξύλο είναι πιο ωραίο. Δεν είχα τόσο άμεση σύγκριση γιατί το Atlantis δεν το είχα βάλει ποτέ με άλλο texture pack νομίζω. Ή το είχα βάλει σαν τέτοιο. Να δείτε πως είναι χωρίς τέτοιο. Δες και το Junglewood πως φαίνεται. Ναι, αυτό κοίτησε τώρα. Ωραίο. Είναι πολύ σαν, ωραίο σαν μπαμπού. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν μπαρκέ, πως το λένε. Και το κλέι είναι σαν να έχει πόρους. Ναι, έχει και δάκρυα. Μόνο δάκρυα. Όχι, 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 όχι. Κλέι, δάκρυα. Όχι, 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 όχι. Είναι τόσο high definition. Δεν είναι uncharted territory ή τέτοιο τέτοιο. Ναι, ναι. Δεν τραγουδάμε. Κάτσε να δούμε. Θα πάμε και στο σπον μία, ε. 40 βάθμοι, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Ό,τι να είναι. Τι είναι αυτό που τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω, άστο. Νομίζω είναι Ελένη Φουρέιρα. Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Εδώ δεν φτάνω. Αν εξαιρέσει το κλέι που είναι σχετικά έντονο, συμβάρεσαι ή σκελετός. Όχι, γιατί... σκελετός μάλλον. Να, λοιπόν, κάτσε να το σκοτώσω, εγώ περίμενε. Witch, όχι, όχι, παλεμάμε Witch. Είναι φά. Και τα όπλα είναι λίγο πιο τέτοια, λίγο πιο RPG βασικά. Νομίζω αυτό είναι το... Έτσι ξεκίνησε ναι. Το Chroma Hills. Τι? Για RPG, για adventure pistas. Πού ρε φίλε, Creeper είναι αυτό. Πού? Ο φίλε, ο Creeper είναι τρομακτικός. Πού είναι. Έλα εδώ, πάνω, πίσω. Έρχεται και ένα σκέλετον. Creeper είναι... Λες και πέσε εκεί πέρα που πέσε και ο Joker. Είναι κάτι φουσκάλες. Κάτσε να φάμε. Το σκελετόδες πως είναι. Σαν πίθηκος είναι. Πού είναι? Όχι σαν χάρος βασικά, όχι σαν πίθηκος. Ναι, ναι. Δεν τον κάνει πιο τρομακτικό, τον κάνει πιο... Πιο αστείο. Τέσσερα, εκείνη η ράγα που βλέπετε εκεί πάνω, εκείνο μια σειρά από blocks. Εκεί το block που λείπει με έριξε ο Χάκη. Την ώρα που μετρούσα blocks. Πάμε λίγο spawn. Ψέματα λέει. Πάμε λίγο spawn. Πάμε. Και τα φύλλα διαφέρουν πιο πολύ από τα δέντρα. Τα φύλλα δεν έχουν τέτοιο. Δεν είναι transparent. Ναι, όντως. Δεν είναι κακό. Είναι. Δεν με χαλάει τόσο. Εγώ παίζα και πάρα πολύ καιρό χωρίς fancy graphics, οπότε... Γιατί? Το είχα συνηθίσει. Wooden PC τότε. Α. Και τα Dark Oak. Oh. Τα Dark Oak είναι πιο. Σαν δέντρα δεν είναι ωραία. Είναι άσχημα. Αλλά σαν ναι. Ξύλο είναι πιο ωραίο. Για να το χρησιμοποιήσεις για buildings.
Δεν ξέρω. Δημοψήφισμα κάτω στα comments. Θέλω από όλους τέτοια γνώμη. Πάμε να δούμε και το spawn τώρα. Εκεί αποφασίσαμε να πάμε να κάνουμε record. Όταν είδαμε το spawn και λέμε wow. Ολάει. Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί. Αντί να βάλεις φωτιά το λαγό, κάηκες εσύ. Ρίπε με πεπερώνει. Καημένο Bugs Bunny. Δεν έβαλα εγώ το φωτιά, απλά είχε λάβα. Τέσσερα μπλοκ σε σπασά και βρήκα λάβα. Αλήθεια, νόμιζα ότι την έβαλες επίτηδες. Όχι, έσπασε τον μπλοκ για να τον στριμώξω κάπου. Το Nether είναι πιο mob. Ναι, και το Nether Hub είναι πιο ατελείωτο από ποτέ. Το Nether Hub είναι εντάξει άλλο αυτό. Δεν βρήκαμε τον ένοχο, ποιος γκάστ σου βγήκε. Τι? Εδώ πέρα. Εσύ δεν είπες ότι έμπλεξε με τα portals. Ναι, θέλαμε να φτιάξουμε τα portal. Να δω γιατί δεν έκανε spawn, πώς το λένε. Εκεί πέρα που ήθελα. Α, νόμιζα ήταν... Τελικά δεν βρήκα λύση, πραγματικά δεν ξέρω, θα το ψάξω. Με βοήθησε και ο Ινς και ο Τίντους, αλλά τίποτα. Κάτσε, ποιος το πρωτοέσπασε ρε, εσύ. Ναι ρε. Το είχαμε πίσω και το φέραμε εδώ πέρα και να τα βάλουμε ακριβώς στα coordinates και να δούμε γιατί δεν δουλεύει το Nether Portal κανονικά. Αλλά τελικά δεν βρήκαμε λύση. Αχα, okay. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπούμ, πω φίλε. Ωραία, φίλε, ξέρω, ο ουρανός είναι full γαλανός. Ναι. Και ο ήλιος είναι στρόγγυλος. Και δεδομένου ότι είναι Minecraft αυτό. Είναι λάθος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δες πόσο επικό φαίνεται το τέτοιο. Το πάτωμα δεν είναι πολύ ωραίο. Τα δρομάκια δεν φαίνονται πολύ ωραία. Ναι, γιατί δεν είναι πια γκρι το gravel. Εμένα να σου πω δεν με χαλάει. Φαίνεται λίγο σαν coarse dirt. Ναι, ισχύει. Και δεν με χαλάει, ποτέ δεν με χαλούσε το coarse dirt. Αυτό έλειπε. Και το ξύλο τέτοιο. Ωραίο. Πού ακούγεται, κάπου ακούγεται ζόμπι εδώ πέρα. Λοιπόν, fooling around κάνουμε τώρα. Δεν κάνουμε κάτι. Δεν κάνουμε κάποιο build κλπ. Θα τα συνεχίσουμε στη συνέχεια τα builds. Wow, ένα γιου. Α, είναι το logo του τέτοιου που θέλει να κάνει ο Inch. Το digital να προσπαθεί να κάνει το ή κάτι άλλο. Δες εδώ, δες πως... Ο φίλε είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο το glass, που είναι σαν borderless τελείως και είναι διάφανο. Είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο, ναι. Τα paints έχουν τέτοια, τα glass paints. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποφασίσω. Α, ξεκίνησε ο Πάνες να έβγαλε και το επεισόδιο. με τα αποτυχημένα redstone ink. Ναι. Όχι πρέπει να το φτιάξει, αλλά πάμε μωρί, γιόλο. Έβλεπα το Redstoning που έκανα και λέω τι κάνει. Το είδες καθόλου? Το είδα, τι είχα πει εντάξει, θέλεις 3 sticky pistons για το ένα block. Είδες τι έκανε, έβασε παντού Redstone blocks, περνούσε το Redstone μέσα από εκεί που πρέπει να βάλει τα pistons. Ναι. Τα έβλεπα και λέω που ωραία φίλες, κάνουν εξετάσεις. Του τι τους έλανες πως φαίνεται. Και το armor stand, που είναι πανέμορφο. Το armor, όχι το stand. Τα πήρε ρε, το πήρε και φύγε. Δεν ξέρω, φαίνεται πολύ ωραίο. Βέβαια, ξέρεις ποιο είναι το κακό. Άμα ξεκινάς να χτίζεις με αυτό το texture pack. Ναι, μετά φαίνεται ωραίο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το default. Και ο άλλος που θα έρθει με default θα το φαίνεται πολύ χάλια. Ναι, και περίπου όλοι είναι με default. Ναι, ισχύει. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα. Και είναι σοβαρό μειονέκτημα. Ναι. Α, να, πώς είναι αυτά τα κέρατα στην άκρη που έχει η σκεπή. Έτσι θα είναι το Aquadox, ναι. Το κανάλι με το νερό, ρε παιδί μου, που θα έχει πάνω από το μήλο. Κάτι τέτοια θα έχει στην άκρη. Περίπου. Από εκεί λείπει μπλοκ. Α, όχι, απλά εδώ έχει. Το έψιλον, έτσι πως είναι, ξέρω εγώ, και το crafting. Όταν ανοίξει το inventory σου που σου έχει εκεί πέρα αυτό το πράγμα, τι είναι, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό, την αλυσίδα, τον μπολάκι. Το Rotten Flesh είδες πως είναι. Δες πως είναι το Rotten Flesh. Τι στο βήλο. Δεν είναι κανένα δέρμα. Και το Water Bucket είναι ωραίο. Ιου. Το Flint είναι πέτρα. Δεν ξέρω, λοιπόν. Δεν είναι cool. Λοιπόν. Εγώ νομίζω θα κλείσω επεισόδιο κάπου εδώ. Δεν κάναμε πολλά πράγματα, αλλά... Θα συνεχίσουμε, θα έχει πολύ σύντομα και άλλο επεισόδιο, οπότε... Ή δεν ξέρω, μπορεί αυτό να το βάλουμε σε απόσπασμα σε άλλο επεισόδιο. Θα δούμε. Εγώ αυτό θα κάνω. Oh.
Αυτά. Οπότε από μένα τα λέμε είτε σε λίγο είτε γενικώς, δηλαδή στο επόμενο. Ωναι. Κάτσε να δούμε κανένα. Πω, αυτό φαίνεται χάλια. Ξέρεις πως θα ήταν λίγο καλύτερο. Τι ξύλο είναι αυτό. Κάπως έτσι. Τι ξύλο είναι αυτό. Ή σπρούς. Κάτσε να δω, ναι, έτσι. Όχι, κάτι έσπασε. Όχι, θα πεθάνω. Ένα μισή, όχι ρε φίλε. Τα στέρες είναι ok πάντως. Μέλα τα ξαναβάλουμε ρε. Με τέτοιο τάσπασες. Με σίλτατς, ναι. Είναι καλό παιδί βρε. Κατά βάθος, ναι. Και άμα έχεις και ένα torch μπαίνει εδώ πέρα από μέσα. Όχι, δεν έχω, δεν πειράζει καλά, θα βάλω άλλη φορά. Πού στο βίλο είναι. Αυτό τι glass είναι. Α, εκείνο είναι άσπρο glass στην τράπεζα. Ναι, αυτό είναι κανονικό glass. Αυτό είναι το κανονικό. Ωoo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 o
White glass. White power. Λοιπόν, αυτά δεν φλιαρούμε άλλο. Παρεπτόντως, ξέρεις από ό,τι είχαμε κάνει μαζί, Zero Land. Πότε ξανακάναμε ποτέ μαζί, Zero Land. Ούρε φίλε, όταν κάναμε την, το Game Athlon. Όχι. Τότε ήτανε. Που είχαμε κάνει το πηγάδι των ευχών στην προηγούμενη σεζόν. Τι ήτανε που είχες κάνει. Ναι, και πιο μετά ήταν που κάναμε το Game Athlon. Και νομίζω εγώ δεν έγραφα, μόνο εσύ έγραφες τότε. Στο Game Athlon. Όχι, στο Game Athlon τι είχαμε κάνει. Ήταν που κάναμε ανακοίνωση και το Game Athlon εγώ, εσύ και ο Πάνες. Όχι. Στο Zero Land ήτανε. Α, στο Zero Land ήτανε, έχεις δίκιο. Ναι, ρε. Ναι, πήγαμε στον PC Game Republic και του κάναμε prank. Α, ναι. Σωστό. Έναν δει στο μαγαζί του Skier, πώς φαίνεται το glass, το πράσινο. Πού είναι το Skier το μαγαζί. Ε, ο Skier μαγαζί. Ναι, ναι. Είναι. Πού είναι εκείνο το. Ο Sauron. Το Mega Cyber ο Sauron. Ποιος. Α, κατάλαβα. Ή αλλιώς Dildo με αυτιά. Ναι, νομίζω ήταν ελέφαντα στην αρχή. Κάτι, δεν θυμάμαι τι είναι. Νομίζω επίτηδες το κάνει, το μάτι απάνω και τα φτερά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το μαγαζί του Σκύρου, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ωραίο φαίνεται. Το γκλάς φαίνεται σαν εκκλησία, ρε φίλε. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό το ήξερα και από το Ατλάντης. Τα περισσότερα γκλάς τα έχω χρησιμοποιήσει. Ωραίο, φίλε, πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάτω στα σχόλια, please, απόψεις. Γιατί άμα ξεκινήσουμε να το χρησιμοποιούμε αυτό το texture pack, μετά δεν έχει τελειωμό. Έτσι δεν τη βγάλουμε τη σεζόν. Ναι. Και όλοι οι άλλοι που θα έρχονται θα μπορεί να μην του αρέσουν τα builds. Αν το βλέπετε στο δικό μου βίντεο, μην αφήσετε στα σχόλια αν θα χρησιμοποιήσω το texture pack. Δεν το χρησιμοποιώ, μην αγχώνεστε. Ναι, αυτό. Θα λένε Φώτη, άντε ρε, τι κάνεις. Πού είναι το texture pack. Α, επίσης, είχαμε σε ένα live που αποφασίσαμε που θα κάνουμε το PvP Arena. Πάω προς τα σένα. Α, ναι, ρε. Α, ναι, ρε. Εντάξει, κλείνουμε εδώ και 10 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ναι. Από εδώ πάει σε σένα ή στον Τίντους. Στον Τίντους. Από μένα, πας πίσω. Και από τον Τίντους από πίσω. Αυτό τι μόνο. Α, ναι, 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 ναι. Σωστά. Ωραία, όχι, όχι. Καλά πάω. Πού είσαι? Έφυγα από ένα μονοπάτι. Μπορεί να μην πάω καλά τελικά. Ναι, στον Τίντους βγήκα. Οκ, πρέπει να πάω στον Τίντους. Πίσω. Για αριστερά. Το αραβί του Πάνες. Δεν ξέρω, γελάω πάρα πολύ γελάω αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σαν άστεγος. Γεια σου, Σκελετώνη. Μπάει, Σκελετώνη. Ήρθα στο μανιταρόσπιτο σου είμαι. Φύγε από την πίσω μεριά. Κάτσε, κάτσε, έρχομαι κι εγώ. Κάτσε εδώ είναι η σπηλιά. Κάτσε από εδώ. Όπου. Α, οκ. Okay. Ναι, πήρα το λάθος μονοπάτι. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε το PvP Arena. Το οποίο θα είναι freaking huge project. Ναι, έχουμε πολλά chest γεμάτα sandstone. Ναι, εδώ πίσω. Ακολουθήστε το Trail of Torches. Εδώ πίσω. Ωραία, φίλοι, θα καλύψουμε το τέτοιο. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Περπατούσα και βάζα torches. Νομίζω. Τα υπόλοιπα, είναι σίγουρα εγώ. Όλο αυτό το area θα πιάσει. Και θα είναι κολοσσεοφάση κάπως. Κολοσσεοφάση. Ωραία. Είναι ωραίο. Θα έχει και εξέδρες, θα έχει έτσι... Γεια σου, ζομπακί. Μπορούμε να φτιάξουμε... Όχι, έχει λάβα κάτω. Έπεσα στο, έπεσα στο νερό. Έπεσα στο νερό. Έριξα από κάτω ένα ζόμπι. Δεν έχεις καταφέρει, δεν θα καταφέρεις ρε, να με ρίξεις αυτή τη σεζόν, πάρ' το απόφαση. Όχι ρε, δεν το πιστεύω, με ρίξα από κάτω σκελετό, το ζόμπι. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο, bye bye.